Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στο τραπέζι διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς αναμένεται να θέσει η κυβέρνηση το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του νόμου Κατσέλη. Το πλαίσιο για τους πληστηριασμούς που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2016 ισχύει ως το τέλος του 2018. Εξ αρχής είχε προβλεφθεί ότι λίγο πριν το τέλος του 2018 θα επανεξεταστεί, χωρίς μάλιστα να έχει αποκλειστεί ακόμα και η πλήρης κατάργηση του νόμου. Την άμεση διευθέτηση του θέματος επιθυμεί η κυβέρνηση, καθώς δεν θέλει να βρεθούν την τελευταία στιγμή ευάλωτοι οι δανειολήπτες χωρίς καμία προστασία. Οι Έλληνες πρέπει να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας, σκεπτόμενοι τι είναι το καλύτερο για τη χώρα μας και όχι να ακούμε συνταγές από άλλους με συνεχείς αξιολογήσεις και νέα μέτρα, υποστηρίζει ο Αλέκος Αλαβάνος, επικεφαλής του σχέδιου Β. Μιλώντας στο insider.gr, τόνισε πως η αλλαγή του νομίσματος έρχεται ως συνέπεια των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στη χώρα και εκτιμά ότι και αρνητικές επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά βραχυχρόνιες, ενώ προαναγγέλει συνεργασίες μεταξύ των κομμάτων και των φορέων που υποστηρίζουν την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Πόλος έλξης για πολλούς ισχυρούς μνηστήρες γίνεται το Hilton, που συμπλήρωσε πριν από λίγους μήνες 53 χρόνια λειτουργίας. Η αναβάθμιση του ξενοδοχείου, η οποία και θα οριστικοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών, έχει οδηγήσει σε ένα σκληρό brand affair μεταξύ διεθνώς αναγνωρισμένων παικτών της τουριστικής αγοράς για τη διαχείριση της μονάδας. Την ώρα που η αμερικανική αλυσίδα μοιάζει αποφασισμένη να μην καταθέσει τα όπλα, επιθυμώντας να διατηρήσει τη διαχείριση, ξένοι όμιλοι καραδοκούν και καταθέτουν τις δικές τους προσφορές για τον ανανεωμένο πεντάστερο της Αθήνας. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτη να κυμαίνει 646,76 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,42% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.